Εξαγριωμένοι μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους, οι τρεις επιστάτες πιστολέρο βγαίνουν από το γραφείο του ανακριτή και προκλητικά επιτίθενται φραστικά στους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης. Για τα κανάλια πάει φυλακή! Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την αστυνομία πυροβολούσαν αδιακρίτως εναντίον των ξένων εργατών, οι τρεις πιστολέρο επέμεναν στον αρχικό ισχυρισμό τους ότι μόνο ένας από αυτούς πυροβόλησε δύο φορές στο έδαφος για εκφοβισμό και εξωστρακίστηκαν τα σκάγια. Οι ισχυρισμοί τους φυσικά δεν έπεισαν τον ανακριτή και αμέσως μετά τις απολογίες τους οι τρεις επιστάτες κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο ιδιοκτήτης των καλλιεργειών Φράουλας, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ήταν παντελώς αθώος και ενεπλάγησε μία υπόθεση χωρίς να έχει καμία ευθύνη, την ελαχίστη ευθύνη. Αντιμετωπίζει σήμερα μία εξόντωση κοινωνική, επαγγελματική. Την εμπλοκή του ιδιοκτήτη με την αιματηρή επίθεση εναντίον των μεταναστών αποκάλυψαν οι καταγγελίες των ξένων εργατών ότι λίγες ώρες πριν δεχθούν τα πειρά των επιστατών, ο μεγαλοκτηματίας είχε συναντηθεί με εκπροσώπους του στο γραφείο του και τους απείλησε για τη ζωή τους, σε περίπτωση που επέμεναν να ζητάνε τα χρήματά τους. Το οπτικό αυτό υλικό βρίσκεται στα